Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, συμπατριώτες, να είστε καλά, να ευχηθούμε εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και όλης της αντιπροσωπείας χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε απόψε εδώ στη γιορτή της Τσέρουλας, στην Πελασγία, στην παραλία της Πελασγίας, που η Τσέρουλα έχει και άλλα ονόματα, τα ξέρετε πάρα πολλά. Και βεβαίως να κρατήσουμε και αυτό το έθιμο, γιατί ακριβώς χρειάζεται, είναι ανάσες ζωής σε αυτή τη δύσκολη χρονιά που έρχεται, γιατί παρότι δίνουμε πολλές ευχές για χρόνια πολλά, για καλή χρονιά, και ευχόμαστε φυσικά το 2024 να είναι τουλάχιστον καλύτερο από το 2023 και καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δυστυχώς οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ επίσης, αυτό το βάρβαρο σύστημα και αυτό το άδικο σκληρό κράτος για το λαό μας έχει άλλα στα σχέδιά του. Από τα συρτάρια συνεχώς βλέπετε η κυβέρνηση βγάζει όλο και νέα αντιλαϊκά, αντεργατικά νομοσχέδια. Είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το μπαράζ της επίθεσης ενάντια στα λαϊκά στρώματα, τη στιγμή που 500 μεγαλύτεροι επιχειρηματίες, επιχειρηματικοί όμιλοι, έχουν τεράστια δυσθεώρητα κέρδη, πάνω από 21 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο το 2023. Και την ίδια ώρα ο λαός βρίσκεται με καθυλωμένο εισόδημα, με τα πας της κοροϊδίας στα σούπερ μάρκετ, με μισθούς που δεν έχουν φτάσει ακόμα στα επίπεδα, είναι πολύ πιο κάτω από τα επίπεδα και του 2009, πριν δηλαδή αρχίσει η μεγάλη οικονομική κρίση και στη χώρα μας, και δεν προβλέπεται αύξηση αυτού του λαϊκού εισοδήματος, αντίθετα εξανεμίζεται με τις συνεχείς ανατιμήσεις στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ για βασικά είδη διατροφής, για βασικά είδη λαϊκής ανάγκης, και την πληρώνει πάλι ο εργαζόμενος λαός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πέφτει από πάνω και μια σκληρή βαριά φορολογία και με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που πλήττει όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, κυρίως πλήττει μικρούς επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, πλήττει την ελληνική αγροτιά, πλήττει συνολικά τις λαϊκές οικογένειες, τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας, που αυτά έπρεπε να ενισχυθούν. Την ίδια ώρα που ψήφισε και νέες φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, για τους μεγάλους βιομήχανους, για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτά τα ζητήματα, έλεγα και πριν πάνω στην πλατεία της Πελασγίας, όπου είχαμε συνάντηση με μαζικούς φορείς, με το εργατικό σωματείο, με εργατικά σωματεία, με αγροτικούς συλλόγους, με τους πολιτιστικούς συλλόγους, με άλλους φορείς της περιοχής που εξέθεσαν τα προβλήματα, προβλήματα που ξεκινάνε από το μεροκάματο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και φτάνουν μέχρι την ανάγκη αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής θωράκισης της περιοχής που δεν υπάρχει, με τα προβλήματα με τα φωτοβολταϊκά, με τα ζητήματα των ιχθυοκαλλιεργειών που έθεσε και ο σύντροφος πριν και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, μια σειρά ζητήματα που αφορούν το κέντρο υγείας, τα ζητήματα υγείας του λαού μας με τις τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε υποδομές, και φτάνουν επίσης τα ζητήματα της παιδείας, της μόρφωσης των παιδιών μας, που η κυβέρνηση φέρνει τα μη κρατικά πανεπιστήμια και θα θέλει λαϊκή οικογένεια να πληρώνει τεράστια ποσά, όπως τώρα πληρώνει για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο για να στείλει το παιδί της να σπουδάσει στην άλλη άκρη της Ελλάδας, γιατί δεν υπάρχουν φοιτητικές εστίες, δεν υπάρχει φοιτητική στέγη, δεν υπάρχει πρόνοια επιδόματα για τη σύντηση των παιδιών, δεν υπάρχει ενίσχυση για τα βιβλία, πληρώνουμε ακόμα και αυτά δηλαδή, και φέρνει τώρα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να πληρώνουν πάλι τεράστια ποσά. Ποιος θα τα πληρώνει αυτά? Έχει λαϊκή οικογένεια να στείλει τα παιδιά της είτε στο ιδιωτικό είτε στο δημόσιο πανεπιστήμιο? Θα τα στέλνει στην επαγγελματική κατάρτιση. Γι' αυτό ετοιμάζει και νέο νομοσχέδιο την άλλη εβδομάδα,
για την επαγγελματική κατάρτιση, όπου θα στέλνει όλα τα παιδιά που δεν θα έχουν ούτε πτυχία με αντίκρισμα, ούτε εξασφαλισμένη δουλειά, ούτε μεροκάματο σίγουρο, ενώ έπρεπε αυτά ειμένα από το κράτος τον 21ο αιώνα. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά έρχονται και το ΕΝΦΙΑ, έρχεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, έρχεται και ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, έρχονται τα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής που δεν μπορεί ο άλλος, δεν έχει κατώτερες εγγυημένες τιμές. Το κόστος έχει εκτινακτεί των εφοδίων, των μέσων για τον αγρότη, για τον ελαιοκαλλιεργητή, για τον κτηνοτρόφο. Μαζί με βέβαια έρχεται και η ακαρπία που έχει φέτος η περιοχή και το ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς αυτό το ζήτημα. Και ο ΕΛΓΑ να επιμένει να πληρώνουν ακόμα, ενώ υπάρχει ακαρπία, να πληρώνουν οι αγρότες για τα ασφάλιστρα, για το ένα, για το άλλο. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα είναι θέματα που μας απασχολούν, μπαίνουμε μπροστά στους αγώνες, ξεκινάνε πολλοί αγώνες, παρότι η κυβέρνηση κρατιέται στο 41% και κουνάει το δάχτυλο στον ελληνικό λαό επειδή της έδωσε μεγάλο ποσοστό τον Ιούλιο, όμως η αγανάκτηση μεγαλώνει, η δυσαρέσκεια και η οργή εντείνεται και αυτό θα ξεσπάσει και πρέπει να ξεσπάσει, γιατί μόνο έτσι θα μαζευτούν, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε έστω και μερικές κατακτήσεις και έτσι μόνο θα μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα άλλο δρόμο καλύτερο για μας, για τα παιδιά μας, για τις γενιές που έρχονται, για όλους τους εργαζόμενους της πατρίδας μας. Και μη μας λένε λεφτά δεν υπάρχουν, διότι τα 21 δισεκατομμύρια που κέρδισαν 500 επιχειρηματίες, λοιπόν, αυτά τα λεφτά τα κέρδισαν χάρη στις φοροαπαλλαγές, χάρη στο γεγονός ότι τους δίνει τη δυνατότητα με νόμους να εκμεταλλεύονται τον εργάτη, τον επαγγελματία, τον αγρότη. Και μη μας λένε δεν υπάρχουν λεφτά, γιατί 7 δισεκατομμύρια, ξαναλέω άλλο πράγμα τώρα, δίνουν για τις αμυντικές δίθεν δαπάνες. Και ξέρετε τι είναι οι αμυντικές δαπάνες? Η φρεγάτα που αγοράσαμε και που πάει τώρα στον Περσικό κόλπο. Δεν είναι για την άμυνα της χώρας. Είναι για να πάει εκεί κάτω, στον Περσικό κόλπο, στην Ερυθρά θάλασσα, και να βάλουν και στον τροβά το κεφάλι τους οι Έλληνες αξιωματικοί και οι Έλληνες ναύτες, οι στρατιώτες του λαού μας δηλαδή, για να είναι σε αποστολές εκτός συνόρων και να συνοδεύουν τα υπεροκειάνια, τα πολεμικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, εκεί που γίνεται και ξεσπάει το μακελιό του πολέμου. Και αυτά είναι χρήματα που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα, αν βάλουμε στο ζύγι, αν δούμε πώς πρέπει να προχωρήσουμε, μπορούμε να επιλέξουμε και να έχουμε συγκεκριμένες επιλογές που θα ανοίξουν αυτό το δρόμο. Και αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ. Γιατί σήμερα είναι ο μόνος ρεαλιστικός, ο μόνος που μπορεί να αλλάξει πραγματικά τις ζωές μας. Να τα βάλει δηλαδή με τις αιτίες των προβλημάτων. Και η αιτία είναι αυτό το ίδιο το σάπιο, το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα. Είναι αυτό το άδικο κράτος, το ανάλγιο το κράτος για το λαό. Είναι οι κυβερνήσεις που μέχρι στιγμής έχουν πάρει την εξουσία και σκέφτονται μόνο τα κέρδη των λίγων και όχι τις ζωές και τις περιουσίες, την επιβίωση των πολλών που είναι ο λαός μας. Αυτά τα ζητήματα θέλουμε να θέσουμε και να σας καλέσουμε σε όλους τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Είτε κινητοποιήσεις, είτε αγώνες, είτε αγροτικά μπλόκα, είτε φοιτητικές δραστηριότητες, να συμμετέχετε και εδώ από την περιοχή της Πελαγίας, από την περιοχή της Ανατολικής Φθιώτιδας, σε αυτά, για να ανοίξουμε αυτόν τον δρόμο. Και όταν έχουμε εκλογές, όποιες εκλογές, όπως έχουμε φέτος ξανά στις 9 του Ιούνιου τις ευρωεκλογές, να πάμε όλοι και να ψηφίσουμε δαγκωτό το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για να έχουμε και περισσότερη φωνή και στην Ελληνική Βουλή και στην Ευρωβουλή. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας ευχηθώ δύναμη και υγεία σε όλους και όλες, να έχουμε μια καλή χρονιά, αγωνιστική στις επάλξεις. Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας για να προβάλλουμε αυτά τα προβλήματα, να απαιτούμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα
και μαζί να βαδίσουμε το δρόμο μιας συνολικής ριζικής αλλαγής που έχει ανάγκη η πατρίδα μας και ο λαός μας, κυρίως η νεολαία, οι νέες γενιές. Γεια σας, καλή διασκέδαση απόψε με το όμορφο εδώ συγκρότημα με τους αγαπημένους καλλιτέχνες, για να πάρουμε κουράγια και δύναμη.